Πάντως αν έχει σχέδιο, το σχέδιο είναι να χάσει όλη την Ουκρανία και μετά να επιτεθεί για να την ξανακατακτήσει. Λοιπόν, αν δεν είναι αυτό το σχέδιό του, αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι κομμάτι-κομμάτι χάνει τη χώρα του. Και κανένας δεν το βοηθάει επί της ουσίας. Ξέρεις, οι Ευρωπαίοι βοηθάνε την Ουκρανία. Ευτυχώς δεν είμαστε η ίδια περίπτωση, αλλά μου θυμίζει πάρα πολύ αυτή την πλήρη αλληλεγγύη που ακούμε από τους Ευρωπαίους όταν είχαμε, ας πούμε, πέρσι το καλοκαίρι που φτάσαμε στα πρόθυρα του πολέμου με την Τουρκία. Η πλήρης αλληλεγγύη, αλλά θα το συζητήσουμε το επόμενο εξάμηνο για το τι θα γίνει με την Τουρκία. Βέβαια, προφανώς, η Ουκρανία με τη Ρωσία δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα-Τουρκία, έτσι. Θα φάνε χώμα, έτσι και κάνουν κάτι. Αλλά η τοποθέτηση των Ευρωπαίων είναι η ίδια. Πλήρης αλληλεγγύη. Πλήρης. Σου κόψα το Instagram. Λοιπόν, για να σου δείξω την πλήρη μου αλληλεγγύη. Και μπορεί επίσης να μην πάνε και οι ρωσικές ομάδες στο Champions League ή να μην πάει να παίξουν Eurovision. Επίσης η πλήρη αλληλεγγύη θα επιδοθεί με τη νίκη της Ουκρανίας στη Eurovision. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι ο κύριος Ζελένσκι, με όλο το σεβασμό σε αυτό το οποίο προσβεύει, μάλλον την τύχη του κυρίου Σακασβίλη θα έχει. Και μάλιστα λειτουργήσε, μάλλον, δεν θα πω ότι φταίει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ήταν ένας καλλιτέχνης, έτσι, ο οποίος σε μια δημοκρατία ένας καλλιτέχνης μπορεί να γίνει πρόεδρος χώρας, όπως έγινε και ο Ρόναλντ Ρέιγκαν. Αλλά ο Ρόναλντ Ρέιγκαν, έτσι, είχε μαζί του αυτούς οι οποίοι τον βοήθησαν να είναι αυτός που επί της ουσίας νίκησε τον ψυχρό πόλεμο. Έτσι, ένας ηθοποιός του Χόλιγουτ νίκησε τον ψυχρό πόλεμο εξαιτίας του και άλλαξε τον πλανήτη. Ο Τζορτζ Μπους ήταν αυτός ο οποίος ήταν ο τυχερός, να το πω έτσι, που έκατσε στη δικιά του θητεία να καταρρεύσει η Σοβιετική Ένωση. Αυτός όμως που νίκησε τον πόλεμο ήταν ο Ρέιγκαν, τον ψυχρό. Άρα λοιπόν δεν έχω κανένα πρόβλημα ότι ένας καλλιτέχνης, όπως θα πούνε ένας γιατρός, ένας δικηγόρος, ένας διπλωμάτης, έγινε πρόεδρος της χώρας του. Όμως, αυτοί που τον συμβουλεύουν, τι ακριβώς δηλαδή του λένε να κάνει. Και αυτό που είπε ο Λάμπρος πριν, ο στρατηγός, δηλαδή δεν είναι τώρα είναι να κλάψουμε το μακαρίτι. Να κλάψουμε το μακαρίτι ένα την Ουκρανία και να κλάψουμε το μακαρίτι δύο την Ευρώπη και ίσως τον πλανήτη έτσι όπως πάμε. Απλά το ερώτημά μου είναι πριν φτάσουμε εδώ, γιατί αυτό είναι το ενοχλητικό ερώτημα. Τι έκανε, λέει, τι του λέγανε αυτού του ανθρώπου. Του λέγανε ότι συνέχισε, αποχώρησε από τη συνθήκη του Μίνσκ, από τις συμφωνίες του Μίνσκ, τις οποίες τις εγγυόταν η Γαλλία και η Γερμανία, και θα έρθει ποιος να σου κάνει τι με αυτό το θέμα. Ενώ η πλάκα ήταν ότι ταυτοχρόνως, πλάκα εντός εισαγωγικών, όλοι σου λέγανε ότι θα μείνεις μόνος σου. Πλήρης αλληλεγγύη. Όμως, άμα θα στην πέσει ο Ρώσος, εμείς θα πάμε για φρέντο καπουτσίνο. Και θα δούμε από την τηλεόραση τι γίνεται. Λοιπόν, άρα τον βαραίνει μεγάλο κρίμα για αυτό που έχει γίνει. Νομίζω. Ίσο με του Πούτιν.